Καλησπέρα, καλησπέρα φίλοι μου και χρόνια πολλά. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να περάσετε όμορφα με τις οικογένειές σας και να περάσετε ακόμα πιο όμορφα και το υπόλοιπο των διακοπών. Σήμερα σκέφτηκα να ασχοληθούμε λίγο με το θέμα των τύψεων. Πάρα πολύ συχνά ακούμε πολλούς να λένε όταν με αποσχολεί κάποιο πρόβλημα μου είναι αδύνατο να κοιμηθώ. Πείτε μου ότι δεν έχετε ακούσει κι εσείς έναν άνθρωπο μέσα στο περιβάλλον σας που να μην το έχει πει αυτό, ή ανησυχώ πολύ για τις εξετάσεις, ανησυχώ για κάτι, όταν ανησυχώ για κάτι παραδείγματι όλα καταστρέφονται, ανησυχώ για τα παιδιά μου, νιώθω απέσια για κάποιο λάθος που έκανα, ή νιώθω ενοχή γιατί αδίκησα κάποιον, ή αν είχα καλύτερη μόρφωση τώρα θα κέρδιζα περισσότερα χρήματα ενδεχομένως. Όλο αυτό έχει να κάνει με ανησυχία και τύψεις. Οι ανησυχίες και οι τύψεις είναι οι πιο χρονοβόρες διαδικασίες του κόσμου. Καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και φυσικά δεν οδηγούν πουθενά. Δεν αλλάζουν την πραγματικότητα, μόνο μας κάνουν να νιώθουμε απέσια. Τόσο οι ανησυχίες όσο και οι τύψεις είναι κακές συνήθειες, όπως κακή συνήθεια είναι το κάπνισμα, κακή συνήθεια είναι το υπερβολικό φαγητό, και δεν είναι απαραίτητο να τις ανέχεστε σε όλη σας τη ζωή. Ανησυχία τι σημαίνει? Σημαίνει αγωνία για το μέλλον. Τι θα γίνει επί παραδείγματι αν δεν πληρώσω το λογαριασμό? Θα περάσει το παιδί μου στις εξετάσεις? Θα τα καταφέρω στη νέα μου εργασία? Ανησυχία σημαίνει αμφιβολία για την καλή έκβαση μιας κατάστασης, αν θα μπορέσετε να την αντιμετωπίσετε. Επειδή αμφιβάλλετε, αρχίζετε να οραματίζεστε εικόνες καταστροφής και ανησυχίας. Έτσι δεν είναι? Αντιλαμβάνεστε όμως τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι φαντάζεστε κάτι αρνητικό, ενώ θέλετε να συμβεί κάτι θετικό στη ζωή σας. Όταν η θέλησή σας συγκρούεται με την φαντασία σας, νικητής, να ξέρετε, είναι πάντα η φαντασία. Ανησυχώντας, φίλοι μου, όχι μόνο γίνεστε δυστυχισμένοι, αλλά κάνετε και πιθανότερη την αρνητική έκβαση του θέματος για το οποίο ανησυχείτε. Αν επί παραδείγματι, λέω εγώ τώρα, έχετε αύριο μία διάλεξη. Αν ανησυχείτε, τι κάνετε? Γεμίζετε τη σκέψη σας με αρνητικές εικόνες, ότι σκοντάφτετε ανεβαίνοντας επί παραδείγματι στο βήμα, ότι ξεχνάτε τι θα πείτε, ότι ξεραίνετε το στόμα σας ή ότι βύχετε, ότι τραυλίζετε και ότι δεν μπορείτε να προσελκύσετε το ενδιαφέρον του ακροατηρίου σας. Αν κάνετε σκέψεις σαν αυτές που προανέφερα, το μόνο σίγουρο είναι ότι την παραμονή της μεγάλης μέρας θα ξαγρυπνήσετε. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια όταν σηκωθείτε το πρωί να είστε εξουθενωμένοι στην κυριολεξία, πράγμα που θα ενισχύσει τις αρνητικές σας σκέψεις. Δεν σκέφτεστε σωστά επομένως, άρα ανησυχείτε ακόμα περισσότερο, μήπως ξεχάσετε τα λόγια σας, νιώθετε πεταλούδες στο στομάχι σας. Αυτό το συναίσθημα τι δείχνει? Δείχνει ότι το νευρικό σας σύστημα εκτελεί για ακόμα μία φορά τις εντολές που παίρνει από τον εγκέφαλο. Κίνδυνος εν όψει, όλα τα συστήματα σε επιφυλακή. Αν πρέπει να σκέφτεστε τη διάλεξη, σκεφτείτε τη σαν επιτυχία. Υπενθυμίστε στον εαυτό σας ότι είστε ένα άτομο δημιουργικό, συνεπώς δεν ανέχεστε καταστροφικές σκέψεις. Μόλις προκύψει μία αρνητική σκέψη, αντικαταστήστε την με μία θετική. Δείτε τώρα τον εαυτό σας να ανεβαίνει στο βήμα ήρεμα και με αυτοπεποίθηση, να αναπτύσσει το θέμα με καθαρή και σταθερή φωνή. Δείτε τον κόσμο να ακούει με ενδιαφέρον, να κάνει νεύματα επιδοκιμασίας, να σας χαμογελά, να γελά με τα αστεία σας. Φανταστείτε ζωηρά χειροκροτήματα στο τέλος της ομιλίας, την οποία ολοκληρώσατε με αξιοθαύμαστο τρόπο. Δείτε τον εαυτό σας να κατεβαίνει από το βήμα, να νιώθει την περηφάνεια και την ικανοποίηση για το επίτευγμα. Δείτε τον κόσμο να σας σφίγγει το χέρι και να σας χτυπά εγκάρδια στην πλάτη. Βλέπετε πόσο διαφορετική είναι η εικόνα αυτή από την προηγούμενη. Οι θετικές αυτές σκέψεις τι θα κάνουν? Θα σας βοηθήσουν να συγκεντρωθείτε στην επιτυχία. Αν έχετε προετοιμαστεί για την επιτυχία, δεν υπάρχει κανένας λόγος να αμφιβάλλετε για το αποτέλεσμα. Διαθέστε επομένως όσο περισσότερο χρόνο μπορείτε με τη σκέψη σας στην επιτυχία. Αρχίστε τη στιγμή που μαθαίνετε ότι θα κάνετε τη διάλεξη. Η θετική εικόνα θα εντυπωθεί στο υποσυνείδητο και θα επανέλθει αυτόματα τη μέρα της ομιλίας. Η τεχνική αυτή έχει επιτυχία επειδή το υποσυνείδητο δεν μπορεί να διακρίνει αν έχετε κάνει κάτι πραγματικά ή αν το έχετε φανταστεί. Καταγράφει ό,τι τους στέλνετε εσείς. Αν λοιπόν πλημμυρίσετε τη σκέψη σας με εικόνες ηρεμίας και επιτυχίας αναφορικά με τη διάλεξη, η διάλεξη είναι ένα παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι κάποιο άλλο σημαντικό γεγονός στη ζωή σας, έτσι. Είναι σαν να έχετε ήδη δώσει τη διάλεξη με επιτυχία. Έχετε συνδέσει τη διάλεξη με την εικόνα της ηρεμίας και της συγκρότησης. Άρα τούτη η σχέση θα καταγραφεί και τη συγκεκριμένη μέρα το υποσυνείδητο θα παίξει την ταινία «Η ομιλία είναι εύκολη και θα επιτύχει». Οπότε το νευρικό σας σύστημα θα μείνει ήρεμο. Η διαδικασία της θετικής σκέψης είναι ανάλογη, φίλοι μου, με τη διαδικασία της προσευχής. Όσοι προσεύχεστε μπορείτε να καταλάβετε τι εννοώ. Προσεύχεστε να βγείτε από κάποια προβληματική κατάσταση. Ζητάτε από το Θεό ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα, σκεφτόμενοι ταυτόχρονα ένα θετικό αποτέλεσμα. Την ανακούφιση που θα νιώσετε όταν θα έχει λυθεί το πρόβλημα. προσεύχεστε επειδή πιστεύετε ότι αυτός ο τρόπος, μέσω της προσευχής δηλαδή, θα σας βοηθήσει. Τώρα έχετε συγκεντρώσει όλες τις προϋποθέσεις για να εξασφαλίσετε επιτυχή έκβαση. Φαντάζεστε την επιτυχία και πιστεύετε σε αυτήν. Η προσευχή αλλάζει το πρόσωπο που προσεύχεται. Ακόμα και σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση δεν θα κερδίσετε τίποτα με την ανησυχία. Όταν ανησυχείτε για χρήματα, νιώθετε ότι δεν μπορείτε να επηρεάσετε την κατάσταση και γι' αυτό συνεχίζετε να ανησυχείτε. Έχω δίκιο να υποθέτω ότι αυτή τη στιγμή με ακούτε στο διαμέρισμά σας και όχι σε κάποιο χαρτόκουτο κάτω από τη γέφυρα ενός τρένου επί παραδείγματι. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που μείνατε από χρήματα. Με άλλα λόγια, καταφέρατε να ξεπεράσετε το οικονομικό πρόβλημά σας μία ή περισσότερες φορές στο παρελθόν. Επομένως, δεν έχετε κανένα λόγο να πιστεύετε ότι τώρα δεν θα τα καταφέρετε. Επειδή, φίλοι μου, δεν μπορείτε να βρείτε διέξοδο, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Αναλογιστείτε προηγούμενα διλήμματά σας και πώς λύθηκαν. Το μόνο που πρέπει να θυμάστε είναι ότι τελικά τα προβλήματα λύνονται πάντα. Οι άνθρωποι επινοούν τις καλύτερες ιδέες όταν βρίσκονται σε εγρήγορση. Η εγρήγορση είναι το καλύτερο κίνητρο για την αύξηση του εισοδήματος. Είναι εκπληκτικό το πώς καταφέρνουν οι άνθρωποι να βρουν χρήματα για ό,τι θέλουν πραγματικά. Ονειρεύονται ένα στερεοφωνικό συγκρότημα και έτσι κρατούν τα μάτια τους ανοιχτά στις ευκαιρίες να κερδίσουν επιπλέον χρήματα. Οι ευκαιρίες παρουσιάζονται πάντοτε την κατάλληλη στιγμή. Αν δεν παίρνετε ό,τι θέλετε, σημαίνει ότι κάτι καλύτερο βρίσκεται στο δρόμο. Αν δεν πήρατε το σπίτι που είχατε κατά νου να πάρετε και για το οποίο δώσατε μία προσφορά, μη θυμώσετε. Σημαίνει απλά ότι δεν ήταν το κατάλληλο σπίτι για σας. Είναι δεδομένο ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Να έχετε την προσδοκία ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Πιστέψτε ότι είστε ένα τυχερό άτομο. Δεν κοροϊδεύετε τον εαυτό σας, τον βοηθάτε όταν σκέφτεστε έτσι. Προωθείτε την υπόθεσή σας και αυξάνετε τις πιθανότητες να πάρετε αυτό που ζητάτε. Αν κάνουμε και κάποια λάθη, βρε αδερφέ, δεν ήρθε και η συντέλεια του κόσμου. Το καλό με τα λάθη είναι ότι μας διδάσκουν. Αν κάναμε πάντοτε τα πάντα σωστά, θα μέναμε στάσιμοι, έτσι δεν είναι? Μόνο όταν κάτι δεν πάει καλά, όταν κάνουμε το σφάλμα, μόνο τότε υποχρεωνόμαστε να αναζητήσουμε νέους δρόμους. Όταν έρχονται τα προβλήματα, μην τους αντιστέκεστε. Φτάνετε στα υψηλότερα επίπεδα δύναμης όταν παραμένετε ευέλικτοι. Είναι δυνατό να συμβούν κακοτυχίες και να σας παρασύρουν σαν παλιροϊκό κύμα. Το αν θα πνιγείτε ή όχι εξαρτάται από το πώς θα αντιμετωπίσετε το κύμα. Πρέπει να αφήνετε τα προβλήματα να σας πλησιάζουν και να τα εξετάζετε ήρεμα. Δεν πρέπει να πηγαίνετε εσείς προς αυτά, γιατί όσο περισσότερο τα προσεγγίζετε, τόσο φαίνονται χειρότερα. Όταν βρεθεί ένα πρόβλημα μπροστά σας, κοιτάξτε το κατάματα και μετά αρχίστε να ξεχωρίζετε ένα-ένα τα συστατικά του, ώστε να προσδιορίσετε από ποιο σημείο θα ξεκινήσετε την επίθεση. Η διεργασία της ανάλυσης και όχι της δραματοποίησης περιορίζει το μέγεθος του προβλήματος και κάνει ευκολότερη την επίλυση. Αν ο σύζυγός σας, επί παραδείγματι, έχει απολυθεί από την εργασία του, αντιμετωπίστε το πρόβλημα χωρίς καμία καθυστέρηση. Σταθμίστε την οικονομική κατάσταση, συγκεντρώστε την οικογένεια και δείτε με ποιο τρόπο θα προσαρμόσετε τη ζωή σας στις νέες συνθήκες. Μπορούν τα άλλα μέλη να συνεισφέρουν. Θα δυσκολευτεί να βρει παρόμοια εργασία στον τόπο όπου ζείτε. Αν ναι, υπάρχουν διαθέσιμες εργασίες σε άλλες περιοχές. Θυμάμαι, είχα διαβάσει κάπου ότι σε ένα χωριό της Γαλλίας το σχολείο θα λειτουργούσε μόνο αν είχε τουλάχιστον 12 μαθητές. Κάποτε ο αριθμός μειώθηκε πολύ επειδή οι μεγαλύτεροι μαθητές έφυγαν και δεν υπήρχαν άλλα παιδιά να τους αντικαταστήσουν, αφού οι νεότερες οικογένειες μετικούσαν από το χωριό στην πλησιέστερη μεγαλούπολη. Τι έγινε τώρα σε αυτή την περίπτωση? Δείτε, όλη αυτή η μετίκηση είχε ως αποτέλεσμα το σχολείο, το χωριό να ερημώσει, τα σπίτια άδειασαν, το σχολείο αντιμετώπιζε την πιθανότητα να κλείσει, εκτός και αν γινόταν κάτι. Αντί ο δήμαρχος της περιοχής εκεί να το βάλει κάτω, έβαλε μία αγγελία στις μεγαλύτερες εφημερίδες της χώρας, με την οποία ζητούσε οικογένειες με 6 παιδιά τουλάχιστον για να εγκατασταθούν στο χωριό. Σας πληροφορώ ότι και μάλιστα σαν κίνητρο είχε προσφέρει φθηνό ενίκιο και εκπαίδευση. Η ανταπόκριση ήταν τόσο μεγάλη ώστε αναγκάστηκαν στο τέλος να τραβήξουν κλήρο για να καθορίσουν τους τυχερούς. Οπότε το σχολείο συνέχισε να λειτουργεί κανονικά. Βλέπετε η ευρηματικότητα αυτού του ανθρώπου, και αν δεν απατώμε κάτι αντίστοιχο είχε γίνει εδώ σε κάποιο νησί στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο, που είχε κάνει μια αντίστοιχη προσφορά ο εκεί δήμαρχος και προκειμένου να μην ερημώσει και να βρει κατοίκους καινούριους. Οπότε βλέπετε η θετική στάση, η θετική πλευρά, πόσο μπορεί να ανατρέψει μία κατάσταση από το χειρότερο αποτέλεσμα στο πολύ καλύτερο, στο βέλτιστο. Είμαι η Βάσο Παππά, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Θα χαρώ να εγγραφείς στο κανάλι μας, στο Culture Magazine, και να πατήσεις και το καμπανάκι ακριβώς από κάτω, προκειμένου να σου έρχεται ειδοποίηση, γιατί θα γνωρίζεις πότε ακριβώς ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Να είσαι να περνάς καλά, να φροντίζεις την υγεία σου και